Ξέρετε ποια είναι η διαφορά. Αν αυτή η κυβέρνηση πετύχει, και θα πετύχει, θα αποδειχτεί με τον καλύτερο τρόπο το τι έκαναν οι προηγούμενοι. Και έτσι έχει πιάσει μαύρη και ψηλή τραμουντάνα, μην τυχόν και πετύχει. Διότι λένε, χειροτέρευσε το έλλειμμα τους αυτούς τους μήνες. Φυσικά και χειροτέρευσε. Όταν έχουμε μια συμπαιγνία εξωτερική και εσωτερική, η οποία σφίγγει τη θηλιά στην ελληνική κυβέρνηση και στην ελληνική οικονομία για να μας εκβιάσει να ξαναυποταχτούμε, τι θέλετε να γίνει δηλαδή. Δεν υποχωρούμε όμως. Τι να κάνουμε. Να σκύψουμε κάτω, να ανοίξουμε τα πόδια για να δεχτούμε τα μέτρα που δέχτηκαν και οι προηγούμενοι. Εμείς δεν βγήκαμε γι' αυτό. Δεν βγήκαμε γι' αυτό. Και από εκεί και πέρα, το πάση θυσία στο ευρώ, εγώ δεν συμφωνώ. Μάλιστα. Έτσι, έχω ένα θέμα. Έχω ένα θέμα με τη θυσία. Τη δραχμή, πώς τη βλέπετε? Ένα θέμα με τη θυσία. Είναι εναλλακτικό δρόμο η δραχμή. Η δραχμή είναι εναλλακτικό δρόμο. Σύμφωνοι, σύμφωνοι. Να σου πω κάτι. Πείτε μου. Είναι εναλλακτικό δρόμο. Να μου πει τη λέξη δραχμή, νομίζω ότι τρέμω. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, πριν, όταν είχε τη δραχμή παλιά, δεν αναπτύχθηκε η ελληνική οικονομία. Δεν έχουμε τρακάρει. Γιατί το βάζετε σαν ένα φόβητρο. Λες και θα βγει ένα μπαμπούλα. Να σα πω κάτι. Δεν έχουμε τρακάρει στον δρόμο. Όχι, όχι, ακούσαμε λίγο. Και λέω ότι μια λύση. Μέσα στο ευρώ θα είναι καλύτερη. Η δραχμή σας φοβίζει ή την προτιμάτε? Σταμάτα, κυρία Μιράνα, που σας άφησα προηγουμένως. Όχι, επειδή αναφέρεστε στο ποτάμι, γι' αυτό σας λέω. Μια λύση μέσα στο ευρώ είναι καλύτερη, αλλά αν είναι να πάρουμε αυτά τα μέτρα τα οποία μας ζητάνε, δεν θα τα πάρουμε. Άρα, ωραία, δεν είναι βέβαιο ότι θα συνεχίσουμε έτσι. Στο ευρώ εννοείται. Πρόσεξε, ναι, προφανώς. Δεν είναι βέβαιο ότι θα συνεχίσουμε στο ευρώ. Πρόσεξε με, για να ξέρεις ένα πράγμα. Ναι. Εάν η Ελλάδα δεν έχει ευρώ, μη μου μιλάτε σε 1,5 μήνα μη μου μιλάτε δεν θα υπάρχει ευρώ στην Ευρώπη. Μη μου μιλάτε έτσι. Σαν να μόλις τρακάραν τα αμάξια μας και βγήκαμε κάτω πνευρισμένοι. Λοιπόν, εντάξει, συζητάμε εδώ. Αρχίσαμε το συνδικαλισμό τώρα. Όχι, όχι, σας παρακαλώ πολύ. Δηλαδή εδώ δεν πέρασε κανείς με κόκκινο για να βγει ο άλλος να μιλάει έτσι. Άρα μου είπατε ότι δεν σας φοβίζει η δραχμή και την προτιμάτε. Όχι, προφανώς και δεν με φοβίζει. Μάλιστα. Καμιά πορεία εθνικής ανεξαρτησίας και οικονομικής αυτοδυναμίας του ελληνικού λαού μακριά από αυτά τα καταπιεστικά, βασανιστικά και καταστροφικά μνημόνια. Προφανώς και δεν με φοβίζει. Προφανώς και δεν με φοβίζει. Το μνημόνιο να το καταργήσετε λοιπόν. Το ότι έτσι θα σπάσει μάλιστα. Το κύκλωμα της διαπλοκής, το οποίο σας έχει στηρίξει, σας έχει ωραία. Αναβαθμίσει Χιούς. Και σας έχει κάνει στο κοινοβούλιο, εσάς. Τώρα αυτά είναι έτσι. Άρα, λοιπόν, η επόμενη μέρα, κύριε Πολάκη, η επόμενη μέρα δηλαδή είναι το δελτίο των τροφίμων που μας παρουσίασε ο κ. Λαφαβίτσας. Στο όνομα του ευρώ, ας πούμε, και Παναγία μου το ακουμπήσουμε. Και στο όνομα του ευρώ. Και στο όνομα άρα μας περιμένει αυτό που μας περιέγραψε διαρκώς και νέες θυσίες από τον ελληνικό λαό για να συνεχίσουν να κολλήσουν οι 80 οικογένειες των γερμανοτσολιάδων της κατοχής και τα 20 νέα τζάκια που αντλούν από Παντρέου. Γιατί αυτό είναι όλο το ζουμί της ιστορίας. Άρα αυτά που μας περιέγραψε ο κ. Λαφαβίτσας με το δελτίο στα τρόφιμα είναι μια ορατή πραγματικότητα. Κυρία Μιράνα, κυρία Πολάκη, είναι μια ορατή πραγματικότητα. Παρακαλώ, παρακαλώ, θα παρακαλέσω το εξής. Είναι ωραίος ο διάλογος, αλλά να ακουγόμαστε. Αυτή την κινδυνολογία, να ακουγόμαστε και το ξέρετε πολύ καλά. Αν σηκώσει κάποιος το κεφάλι, αμάν θα μας γίνει σε στιγμή, θα βγούμε από το ευρώ, θα κάνουμε και θα δείξουμε. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή αυτό το πράγμα. Κυρία Μιράνα, ας τελειώσει ο κ. Πολάκης και να τοποθετηθείτε. Εδώ έχουν παίξει πάλι το σενάριο, αρχίσανε πάλι από χθες γιατί βλέπουν ότι δεν κάνουμε πίσω. Το σενάριο με το αμάνι τράπεζες και δεν θα ανοίξουν και θα κάνουν. Το παίξαν το Γενάρη, το παίξαν το Φλεβάρι, το παίξαν το Μάρτι. Προσπαθούν να δημιουργήσουν συνθήκες. Bank run, βγαίνει και ο Στουρνάρας, ας πούμε, και στέλνει μια έκθεση που διατυπώνει τις προσωπικές του γνώμες ότι θα δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, πυροδοτούν τον κόσμο να πάει να πάρει τις καταθέσεις και μετά, αμάν, δεν θα λειτουργήσουν οι τράπεζες. Εδώ έχουμε μια συμπαιγνία, ας πούμε, η οποία πυροβολεί από 10 μπάντες την ελληνική κυβέρνηση, γιατί ξέρει πολύ καλά, γιατί είναι ακατεστημένο εδώ, βγαίνουν όλα τα μισθοδοτούμενα παπαγαλάκια του ΔΝΤ, ας πούμε, και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Σε λίγο θα έρθει και ο κατάλογος και θα βγει στη φόρα για το ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι μας λέγανε κάντε θυσίες στα μνημόνια. Και μιλάω για Τρέμι, για Πρετεντέρδες, για Πορτοσάλτε, για όλους αυτούς, ας πούμε, οι οποίοι τους κάνανε ακτίφ στο ΔΝΤ για να μας λένε τι θυσίες. Αναφέρεστε σε άτομα. Αναφέρεστε σε κατάλογο. Κύριε Πολάκη, τι είναι αυτό ο κατάλογο, κύριε Πολάκη, τι είναι αυτό. Είναι ο κατάλογο αυτό που είπε ο κύριο Ρουμελιώτη. Ότι κάλεσε το ΔΝΤ. Όλοι οι οργανισμοί κάνουν σεμινάρια. Όλοι οι οργανισμοί. Αυτοί που έχουν κάνει. Και ποιο είναι το πρόβλημα, ότι πήγανε κάποιοι και παρακολούθησαν τα σεμινάρια του. Είναι τόσο αθώο. Φυσικά. Είναι τόσο αθώο, κύριε Ρουμελιώτη. Αυτό συμβαίνει παντού. Εσεί, επειδή το είπε ο κύριο Ρουμελιώτη, έχετε βγει και το έχετε κάνει σημαία ότι όλοι αυτοί είναι.
κάνουμε σημαία. Και αυτό και άλλα πράγματα θα κάνουμε σημαία. Όπως και το άλλο που είπε ο κ. Ρουμελιώτης θα κάνουμε σημαία. Ότι υπήρχαν μυστικά ραντεβού. Ναι, μόνο που τότε δεν τα λέγανε. Μόνο που τότε δεν τα λέγανε. Δεν βγαίνανε. Ναι, και πού βγήκε. Τώρα βγήκε. Όπως θα πω και το άλλο. Ότι το 2010 δεν σώσαμε την ελληνική οικονομία. Σώσαμε τις γερμανικές και τις γαλλικές τράπεζες που είχαν πολύ μεγάλη έκθεση στα ελληνικά ομόλογα. Και το ιδιωτικό χρέος το κάναμε δημόσιο χρέος για να το πληρώσουν οι Έλληνες φορολογούμενοι και εμείς και τα παιδιά των παιδιών μας. Γιατί αυτό ήταν το μνημόνιο του 2010. Εγώ κρατάω. Έχετε ένα.